ότι ακόμα και αν βγει από το νοσοκομείο σε μια με δύο εβδομάδες, οι γιατροί εδώ λένε ότι θα χρειαστεί ένα με δύο μήνες για να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του Μπόρις Τζόνσον. Και για αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί ένα κυβερνητικό κενό. Ο Ντόμινικ Ραμπ, ο Υπουργός Εξωτερικών, που έχει αναλάβει προσωρινά τη θέση του, βέβαια, δεν μπορεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις για μια σειρά από θέματα. Και ένα από αυτό είναι και δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις ακόμα και για το πώς θα χειριστεί η χώρα τις επόμενες ημέρες το θέμα με τον κορονοϊό. Εάν δηλαδή θα επεκτείνει τα μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα, ή αν θα τα ελαφρώσει. Τα οποία πότε λήγουν ΙΣΑΚ αυτά τα μέτρα? Μάλιστα. Κανονικά θα πρέπει να ανοίξουν τη Δευτέρα. Μάλιστα. Αλλά το πιο πιθανό είναι, έτσι όπως πάει η κατάσταση εδώ, ότι να θα πάρει και εκεί παράταση. Η ημερομηνία αυτή. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον ΙΣΑΚ. Καλημέρα, Ισάκ, να είσαι καλά. Καλημέρα μας. Γιώργο, ναι. Βλέπετε κάτι για το Eurogroup? Ναι. Έχει μια έκτακτη είδηση τώρα. Ναι. Διακοπή της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup θα συνεχιστεί την Πέμπτη. Την ανακοίνωση έκανε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Εντένο. Είναι μια έκτακτη είδηση. Στάσου, αυτό σημαίνει ότι τα έχουν σπάσει. Προφανώς. Γιατί εκείνο το οποίο είχε αρχικά ανακοινωθεί ήταν ότι 11 το πρωί, ώρα Ελλάδος, 10 ώρα... 11 ώρα Ελλάδος ήταν η συνέντευξη τύπου, από ό,τι βλέπω εδώ, και ότι δεν θα είχαμε συνέντευξη τύπου ή θα είχαμε διακοπή της τηλεδιάσκεψης, γιατί με τηλεδιάσκεψη γίνεται η όλη αυτή διαδικασία με τους υπουργούς οικονομικών. Θα πηγαίναμε σε σύσκεψη κορυφής, σε σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν μιλάμε για πλήρες αδιέξοδο. Νομίζω δεν ότι ξέρω φαινόταν, να προκαλαρείτε αν έχεις και εσύ. Νομίζω ότι αν έχεις και εσύ πληροφόρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση η Γερμανία να συνενέσει σε οποιοδήποτε είδος κοινό δανεισμό. Η Γερμανία δανείζεται με αρνητικά επιτόκια. Έτσι, δηλαδή την πληρώνουν για να φιλούν τα χρήματά τους. Κάθε φορά που υπάρχει συζήτηση για ένα κοινό ομόλογο, δηλαδή ευρωομόλογο παλαιότερα, αυτό είναι εκτός συζήτηση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχτεί, ή κορονομόλογο τώρα, που είναι άλλο πράγμα, είναι έκτακτου σκοπού, τα επιτόκια της Γερμανίας με βάση τα σενάρια που κάνει το Βερολίνο θα αυξηθούν. Που σημαίνει ότι μπορεί να περάσουν και σε θετικό επίπεδο, δηλαδή να πληρώνει λίγο για να δανειστεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Γερμανία να συνενέσει τέτοιο, σε ομόλογο που θα αυξήσει το κόστος δανεισμού το δικό της. Τώρα την πληρώνουν για να την δανείζουν. Πάντως, Λάβρο μου, το γεγονός ότι έχουμε ένα λιτό Twitter, ένα tweet του Μάριο Σεντένο, ο οποίος Σεντένο λέει ότι δεν είμαστε ακόμα σε συμφωνία και ανακοίνωσε αναβολή για την Πέμπτη του Eurogroup, για αύριο Πέμπτη, ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Γιατί προφανώς και οι προτεινόμενες λύσεις δεν γίνονται αποδεκτές κοινά. Ξέρεις γιατί δεν γίνονται αποδεκτές? Θα θυμίζουν οι μνημονιακοί. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η προτεινόμενη λύση μέχρι στιγμής έχει τρία σκέλη. Το ένα είναι πιστολιπτική. Δεν ξέρω και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θέλει να πει κάτι. Πιστολιπτική γραμμή στήριξης. Αυτό σημαίνει με ελαφρούς όρους, ελαφρύ μνημόνιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ιταλία τώρα από την πλευρά της, με αυτό που περνά, να δεχτεί να δανειστεί με όρους μνημονίου. Μετά από αυτό που περνά. Και εμείς, γιατί να το κάνουμε? Δηλαδή μέχρι χτες μας λέγανε... Άρα έχουμε ένα χάσμα από τη μία τους Γερμανούς να μην δέχονται, γιατί τους λέει ότι αν εγώ δεχτώ κορονοομόλογο θα αυξηθεί το κόστος δανεισμού το δικό μου, και από την άλλη η Ιταλία και ενώτως γενικά λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε μνημόνιο μετά από αυτό που περνάμε. Υπάρχει χάσμα. Ναι, και εδώ έρχεται ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα. Μάλιστα. Αμφισβητούμενος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,